Ευαγγέλιον Πέμπτης Κυριακής των Νηστειών της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφάλαιο 10 στίχος 32 έως 45. Ανέβαιναν προς τα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς προχωρούσε μπροστά από τους μαθητές του που ήταν κυριευμένοι από δέος και τον ακολουθούσαν φοβισμένοι. Ο Ιησούς πήρε πάλι τους 12 χωριστά και άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να τους συμβούν. «Ακούστε», τους έλεγε, «τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, οι οποίοι θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς, θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν. Και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γη του Ζεβεδαίου, και του λένε, «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας?» τους ρώτησε εκείνος. «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου», το αποκρίθηκαν, «βάλε μας να καθίσουμε ένα στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαφτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ?» «Μπορούμε», του λένε. Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Όταν τα άκουσαν αυτά οι υπόλοιποι 10 μαθητές, άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει, «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γι' αυτό και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους».